Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για τον συγγραφέα, παρακαλούμε τον κύριο Ντίνο Κορδόση να μας παρουσιάσει την έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Αξίζει να επισημάνουμε πως η έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό και μπροστά από κάθε λειτουργικό ομοίωμα υπάρχουν πληροφορίες για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία του από τον κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές είναι μεταφρασμένες και στην αγγλική γλώσσα από την καθηγήτρια αγγλικών Αναστασία Βλαχάκη, η οποία είναι σήμερα κοντά μας, και εκπώνησε τη μετάφραση εθελοντικά και την ευχαριστούμε. Ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό μου, στη βούλησή μου να φέρω αυτή την έκθεση στην Κόρυφο, στη γενέτειρά μου δηλαδή. Για την έκθεση λοιπόν θα έλεγα ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα τους δύο τενεάτες αντιδημάρχους, τον κύριο Κασικίδη και τον κύριο Δράκο, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν συμφέρον για την Κόρυφο να έρθει αυτή η έκθεση εδώ. Για την Κόρυφο, που είναι η κατασκευάστρια του Διόλου, που έχει κατασκευάσει πρώτα την Τριήρη, που ακόμα και ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς του κόσμου, Αρχιμίδης, έλκει την απότερη καταγωγή του από εδώ. Για την εκδήλωση θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για αυτήν εδώ την εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Ζόγκο, τον αντιδήμαρχο με τον οποίο είχα συνεργασία πολύ καλή τον τελευταίο καιρό, και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου για αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους προλαλήσαντες, τον κύριο Υπουργό, εκτός από τον Δήμαρχο, τον οποίο ήδη ευχαρίστησα, τον κύριο Υπουργό για τα καλά του λόγια εδώ που μας συγκίνησε πραγματικά. Νιώθω πολύ όμορφα βέβαια που βρίσκομαι στη γενέτειρά μου και εκτιμάται το έργο μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Τηλή, ο οποίος στάθηκε στον πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια και αν η δουλειά μου βγήκε, πιστεύω, πάρα έξω από το επίπεδο του σχολείου μου, από το επίπεδο σχολείου δηλαδή, οφείλεται στον κύριο Τηλή, ο οποίος κάποια στιγμή που είχα το 2006, το 2002, είχα στείλει μια πρόσκληση στην χρηματική εταιρεία και εμφανίστηκε ένα λεβεντόκορμο νεαρό, θα ήταν τότε 32-35 ετών, ο οποίο μου λέει: είμαι πραγματική εταιρεία, κάθισε και όπω μου είπε μετά, πραγματικά απόλαυσε το έργο. Και έκανε ένα τιτάνιο αγώνα μετά για να πείσει τη μαθηματική κοινότητα ότι το μαθηματικό θέατρο ήταν το κυριότερο βέλος στη φαρέτρα της μαθηματικής κοινότητας, στην προσπάθειά της να φέρει τα μαθηματικά κοντά στον κόσμο. Γιατί τα μαθηματικά δεν είναι για τους λίγους. Είναι ένα αγαθό στο οποίο πρέπει να ανέμονται όλοι. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κασικίδη, ο οποίος μίλησε τόσο απολογητικά για μας εκεί στην Κλένια. Και να έρθω τώρα και στον κύριο Σταυρόπουλο, τον πρόεδρο της τοπικής μαθηματικής εταιρείας εδώ, ο οποίος τοποθετήθηκε πάλι όμορφα. Και ας πούμε τώρα και για την κυρία Τραγουδάρα, η οποία πραγματικά είναι σαν φιλόλογος και αντιφιλόλογος, μελέτησε το βιβλίο και έφτασε να μας κάνει αυτή την ωραία σήμερα παρουσίαση. Δεν νομίζω ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Με έκανε δηλαδή και ντράπηκα και λίγο εκεί που διάβασε τα ερωτικά. Και το είχα υπόψη μου όταν έφυγα από το χωριό, πριν να φύγω, θυμήθηκα λίγο να πάρω και το κόσκινο της Μακαρίτσα, της Μάρα Λιγκοντά, γιατί μπορεί να μου χρειαστεί. Αλλά τελευταία στιγμή το ξέχασα. Ευχαριστώ λοιπόν την ευτυχία, η οποία είναι οικογενειακή φίλη εδώ και μια τρία από τα πενταετία περίπου, για την προσπάθεια που έκανε να κατανοήσει το βιβλίο και πραγματικά να το εμπεδώσει και να μπορέσει να το παρουσιάσει τόσο ωραία. Τώρα θα προσπαθήσω σε πολύ λίγο χρόνο, είναι περίπου στη μισή ώρα λίγο παραπάνω, θα σας κουράσω λίγο, να παρουσιάσω
τι περιέχει περίπου η έκθεση. Όχι όλα τα εκθέματα, αρκετά όμως, τα περισσότερα ίσως. Κατασκευάστηκα λοιπόν το 2006 για τις ανάγκες θεατρικής παράστασης που αναφερόταν στα νεανικά χρόνια του Αρχιμίδη. Μετατρέψαμε ένα πεζό, το διασκευάσαμε σε θεατρικό έργο και εκεί για τις ανάγκες φτιάξαμε 4 από τα εκθέματα τα οποία υπάρχουν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμπλουτίζαμε συνέχεια τη συλλογή μέχρι που κάποια στιγμή έγινε μια μικρή έκθεση, την βάλαμε σε μια αίθουσα του σχολείου και άρχισαν να την επισκέπτονται διάφορα σχολεία. Το σημαντικό εδώ είναι ότι την ξενάγηση δεν την έκανα εγώ, την έκανα οι μαθητές. Υπήρχε κάποιος μαθητής ο οποίος είχε μάθει το αντικείμενό του καλύτερα και από μένα θα έλεγα και ξεναγούσε τους μαθητές των άλλων σχολείων. Ας δούμε εδώ μία εικόνα από τα εκεί γενέθλια και ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Κόρινθο. Η λειτουργία στην Κόρινθο ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου του 2016. Περιλαμβάνει κοντά στα 40 εκθέματα, τα περισσότερα είναι λειτουργικά ομοιώματα αρχαιολογικών μηχανών, κυρίως του Αρχιμίδη, του Φίλου, του Βυζαντίου και του Ήρωνα. Υπάρχει ένας μεγάλος άλλος κατασκευαστής που είναι ο Τησίδιος, αλλά δεν έχουμε αυτό ακόμα κάποια μηχανή. Υπάρχουν όμως εκπαιδευτικές προσωμιώσεις, δηλαδή για παιδιά για να βλέπουν διάφορα πράγματα, θα δούμε στη συνέχεια. Σήμερα επισκέπτονται σχολεία που ξαναβούνται από τον κατασκευαστή. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα από τα γέλια του κυρίου του Ρωσέ, και πάμε στο πρώτο έξεμα, ένα απλό έξεμα, η κούπα του Πυθαγόρα. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα δοχείο το οποίο μέσα φαίνεται ένα σωληνάκι. Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα σωληνάκι, είναι δύο. Είναι το απέξω σωληνάκι που είναι κλειστό και το από μέσα που είναι ανοιχτό. Ρίχνουμε κρασί μέσα στο δοχείο αυτό. Υπάρχουν κάτι γραμμούλες. Αυτό είναι ένα παλιό χαβάνι που λέγαμε βουδί δηλαδή, το οποίο το πήρα σε μια λαϊκή και το μετασχημάτισα. Όταν φτάνουμε λοιπόν με τις γραμμούλες που είναι το μέτρο, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορούμε να πιούμε το κρασί μας. Για να περάσουμε όμως το μέτρο και να πραγματοποιήσουμε ύβρι, να δούμε τι θα γίνει. Έρχεται η νέμεσης. Το κρασί γίνεται. Και δεν γίνεται μόνο το επιπλέον κρασί. Γίνεται ολόκληρο, όλο σχεδόν. Μένει μόνο λίγο, το οποίο τελικά φυσικά είναι ελάχιστο. Ο Πυθαγόρας λέγεται ότι δίδασκε με αυτήν εδώ τη συσκευή, την κατασκευή τέλος πάντων, στους μαθητές του, τους δίδασκε να έχουν, να συνειδητοποιήσουν το μέτρο, να έχουν την αίσθηση του μέτρου, να μην είναι πλεονέκτες, να μην ξεπερνάνε το μέτρο, γιατί μετά έρχεται η τιμωρία. Ας δούμε πώς λειτουργεί όμως. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την πρώτη περίπτωση που ρίξαμε το κρασί μέσα και φτάσαμε λίγο παρακάτω από την κόκκινη γραμμούλα που είναι το μέτρο. Βλέπετε το νερό, το κρασί, συγγνώμη, μπαίνει μέσα ανάμεσα στους δύο σωλήνες γιατί ο απ' έξω είναι ανοιχτός. Από τη μια άκρη όπως βλέπετε στερεωμένος. Μπαίνει μέσα λοιπόν και φτάνει μέχρι σχεδόν τα χέρια του εσωτερικού σωλήνα. Δεν μπορεί να μπει όμως μέσα ακόμα. Όταν ρίξουμε περισσότερο κρασί, τι γίνεται. Τότε κατεωνίζεται το κρασί μέσα στον εσωτερικό σωλήνα και δημιουργεί σύμφωνα, όπως λέμε, που οφείλεται στις μοριακές δυνάμεις συνάθειας που έχουν μεταξύ τους τα μόρια του υγρού. Έτσι λοιπόν αρχίζει να γίνεται και κάποια στιγμή απομένει πολύ λίγο, μάλιστα θα φτάσει μέχρι εδώ η στάθμη, που είναι το ανοιχτό μέρος. Γίνεται σχεδόν ολόκληρο λοιπόν. Αυτή είναι η κούπα του Πυθαγόρα. Και ας προχωρήσουμε στο άλλο έκθεμα. Εδώ βλέπετε κάποια από τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων. Αυτή εδώ είναι η λύρα. Τη λύρα λένε την έφτιαξε πρώτα από όλους ο Απόλλωνας, ο Ερμής, ο οποίος ήταν ένας σκανταλιάρης θεός και μωρό ακόμα έκλεψε τα βόδια του Απόλλωνα και για να τον καλοπιάσει του έφτιαξε μια λύρα από καβούκι και λόνα σε ηχείο και για τους δυο βραχίωνες αυτό και αυτό εδώ πέρα από κέρατα τράγου και έβαλε ένα ξύλο οριζόντια για ζυγό. Τις φορδές και τη χάρισε στον Απόλλωνα, ο οποίος ξέρουμε ότι εκτός από Θεός του Φωτός είναι και Θεός της μουσικής. Η λύρα είναι το όργανο του ερασιτέχνη. Ας προχωρήσουμε τώρα, βλέπουμε δύο κιθάρες εδώ.
Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι αυτή εδώ πέρα, όπου βλέπουμε ότι ο συλλογός διαπερνάει τους βραχίονες. Ενώ στην άλλη βλέπουμε ότι οι βραχίονες διαπερνούν τον ζυγό. Η κιθάρα ήταν το όργανο του επαγγελματία. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν και αγώνες δεξιοτεχνίας κιθάρας. Έφτασε η κιθάρα να έχει από 7 μέχρι και πάνω από 20 χορδές στο τέλος. Ας προχωρήσουμε. Αυτή εδώ είναι η Βάρβητος, είναι μια εξέλιξη της κιθάρας. Έχει μεγαλύτερες χορδές και χορδίζεται μία οκτάβα χαμηλότερα από την κιθάρα. Εδώ έχουμε έναν διπλό αυλό, ο οποίος που ο ένας σωλήνας έχει οπές και παίζει τη μελωδία και ο άλλος κρατάει τον ίσο. Ενώ εδώ είναι η σύρικα του παλός. Έχει σωλήνες, ο κάθε σωλήνας βγάζει μία νότα και μπορούμε να παίξουμε μία μελωδία. Σε πρώτο πλάνο εδώ βλέπουμε το μονόχορδο του Πυθαγόρα. Με αυτό οι Πυθαγόροι σπούδαζαν τη σχέση που έχει ο θεμελιώδης ήχος, ή πρώτος αρμονικός όπως λέγεται, με το δεύτερο, το τρίτο κλπ. Δηλαδή όταν χτυπούσαν την χορδία ανοιχτή, μπορούσαν να ονομάσουν πρώτα αρμονικό τον ήχο που έβγαινε. Αν έβαζαν στη μέση το καβαλάρι, γινόταν μισή χορδία, είχαμε το δεύτερο αρμονικό, το τρίτο αρμονικό αν το βάζανε στο εντρίτο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν σπούδαζαν τις σχέσεις και ο αρχίτας ο Ταρατίνος ήταν ο άνθρωπος, ο Πυθαγόριος, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη μουσική. Τώρα αυτά είναι ηλιακά ρολόγια. Αυτά δεν υπάρχουν στην έκθεση. Αυτό το ηλιακό ρολόγιο τοποθετήθηκε το 2007 στη Γράμμα, στο Δήμο Νικηφόρου, Καποδιστριακό τότε Δήμο, και τώρα είναι Δήμος Παραμεστίου. Όπως βλέπετε είναι ένα χέρι το οποίο κρατάει ένα γνώμονα, δηλαδή μια ράβα που τη λέμε γνώμονα, γι' αυτό και η τέχνη των ηλιακών ορολογιών λεγόταν γνωμονική. Επίσης υπάρχει η ορολογόπλακα, αυτό το επίπεδο εδώ, όπου είναι χαραγμένο απάνω, χαραγμένες οι ώρες, μισά ώρα και τέταρτα, και οι τροχές. Οι τροχές τι είναι? Είναι η διαδρομή που κάνει το άγρον της σκιάς την πρώτη του κάθε μηνός, στα ηλιοστάσια και οπωσδήποτε στις ημερίες, όπου εκεί διαγράφει η θεία κατά ένα παράξενο προς το ίδιο τρόπο. Δεν διαγράφει κανεί. Υπάρχει μια εξήγηση. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι, έχει στηθεί στον Νικηφόρο Δράμας και εδώ είναι μια καμπύλη η οποία μετατρέπει τον αληθή ηλιακό χρόνο που δείχνουν τα ηλιακά ρολόγια που λέγονται και σκιαθρικά γιατί κυνηγούν τη σκιά τους σε επίσημο χρόνο που ο επίσημος χρόνος είναι ψεύτικος. Αυτός είναι ο αληθής χρόνος. Αν σκεφτείτε ότι εμείς με την Άγκυρα έχουμε τον ίδιο επίσημο χρόνο, ενώ όταν στην Άγκυρα ξημερώνει εδώ είναι βαθιά νύχτα, καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτός πραγματικά είναι ο αληθής ηλιακός χρόνος και είναι για τον κάθε τόπο ξεχωριστός. Τον ίδιο, την ίδια ώρα έχουν μόνο οι τόποι του ίδιου γεωγραφικού μήκους. Ας δούμε και λίγο και τα ηλιακά ρολόγια της Πλένειας. Αυτό μοιάζει με το προηγούμενο, μόνο που ο γνώμονας είναι το δόριο που βλέπουμε αυτού του πολεμιστή, δεν έχει πολλές διαφορές από το άλλο, ενώ αυτό είναι ένα κατακόρυφο ηλιακό ρολόι. Αν προσέξαμε, έδινε 4,5 ώρα, έδινε απόγευμα, έδινε το άλλο, τόσο δείχνει και αυτό. Αυτό είναι ένα κατακόρυφο ρολόι, λίγο μικρότερο από το προηγούμενο. Πάμε στην έκθεση τώρα. Αυτά εδώ είναι φορητά ηλιακά ρολόγια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα, στα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουμε το γεωγραφικό πλάτος, ώστε να το προσαρμόσουμε στην πόλη που βρισκόμαστε. Το πρώτο είναι ένα κυλινδρικό φωτεινής κυλίλας, είναι σκοτεινό μέσα και διαβάζουμε την ώρα με το φως που έρχεται από τον ήλιο. Αυτό εδώ είναι ένα σφαιρικό με γνώμονα, όπως βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα ισημερινό με διπλό γνώμονα, το από πάνω είναι για τον καλοκαίρι, το από κάτω για τον χειμώνα. Και αυτό εδώ είναι ένα απλό κυλινδρικό, πάλι με γνώμονα. Και αυτά έχουν μια καμπύλη προσαρμογής για να βρίσκουμε την ώρα την επίσημη. Ας προχωρήσουμε. Εδώ είναι ένα ηλιακό ρολόι με όνομα τεπώνυμο. Είναι το διαφορετό ηλιακό ρολόι των Φιλίππων. Βρέθηκε στους Φιλίππους της Μακεδονίας το 1965 από τον Στυλιανό Πελεκανίδη, τον καθηγητή, και αποτελείται από 3 συγκεντρικούς δακτυλίους. Αυτό το συγκεκριμένο ρολόι λοιπόν είναι φτιαγμένο για να λειτουργεί σε 4 πόλεις.
Ρόδο, Αλεξάνδρεια, Ρώμη και Ουιέννη, Βιέννη δηλαδή. Όπως βλέπουμε, ο μεσαίος από τους δακτυλίους είναι κομμένος σε δύο ημιδακτυλίους. Ο ένας είναι εδώ και ο άλλος έχει έρθει κάθετα τώρα και είναι αυτός. Στον εσωτερικό δακτύλιο, σε αυτόν εδώ, εκεί που βλέπετε το άστρο, από εκεί μπαίνει η φωτεινή ακτινοβολία του ηλίου. Και διαβάζουμε πίσω εδώ στην βαθμολογημένη άντιγα, διαβάζουμε την ώρα. Για να γίνει αυτό, τι πρέπει όμως να πετύχουμε. Εδώ, στους δακτυλιούς αυτούς, εκτός από την πόλη, είναι γραμμένα απάνω και οι μήνες, δηλαδή οι αποκλίσεις του ηλίου σε κάθε μήνα. Με αυτό επιτυγχάνουμε, ούτως ώστε το επίπεδο αυτού του μέσα δακτυλίου να συμπέσει με το επίπεδο της ημερήσιας περιφοράς του ηλίου. Τότε μόνο μπορούμε να διαβάσουμε την ένδειξη εκεί της ώρας. Εάν μάλιστα αυτό το βάλουμε σε μια βάση όπως το αποβάλλουμε τώρα, μπορούμε να βρούμε την ημέρα των ημεριών και το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου. Αυτό εδώ είναι το βυζαντινό ηλιακό ρολόι ημερολόγιο. Είναι ένα... Το έχω και μαζί τώρα. Είναι μικρό, δεν θα φανεί από κάτω. Λοιπόν, είναι ένα έγκλημα σπουδαίο. Σπουδαίο γιατί. Αυτό εμφανίστηκε ένας Λιβανέζος το 1983 στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου και ήθελε να πουλήσει στο μουσείο 4 κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια ήταν κομμάτια από ένα όργανο. Εκεί κατάλαβαν ότι είναι από το ίδιο όργανο τα κομμάτια και τα αγόρασαν και κάποιος σπουδαίος ερευνητής, ο Μάικ Ράιτ, ο οποίος ανακατασκεύασε και το μηχανισμό των αντικειθήνων και είναι από τους δύο σπουδαίους συμβάλλοντες στην αποκωδικοποίηση του μηχανισμού. Το ανακατασκεύασε λοιπόν σε 2 χρόνια και έκανε σχετική δημοσίευση. Τώρα, αυτό το συγκεκριμένο είναι, απέτησε μια μελέτη περίπου 6 μηνών, παρουσιάστηκε στην Μαθηματική Εταιρεία στο συνέδριο που είχαμε στα Χανιά και είναι φοβερής ακριβίας. 5 λεπτών στο τροπικό έτος και 4 λεπτών στον αστρικό μήνα. Αστρικός μήνας 27,32 ημέρες και το τροπικό έτος 365,242 ημέρες. Τι βλέπουμε εδώ. Είναι ηλιακό ρολόι, συνδυασμός ηλιακού ρολογιού και ημερολογίου. Εδώ μπροστά είναι ένα δισκοειδές, όπως λέγεται, ηλιακό ρολόι. Υπάρχουν 4 κλίμακες εδώ μπροστά. Είναι η κλίμακα των γεωγραφικών πλατών, από την οποία κρεμάμε το όργανο. Είναι επίσης η κλίμακα των μηνών, δηλαδή των αποκλίσεων του ηλίου, και η κλίμακα εδώ, όπως βλέπουμε, που μετράει τις ώρες. Ο γνώμονας είναι αυτός. Η σκιά του πέφτει εδώ απάνω και μετράμε την ώρα. Το γυρίζουμε προς την Ανατολή τις πρώτες 6 ώρες, το γυρίζουμε προς τη Δύση τις άλλες 6 ώρες για να μετρήσουμε τις ώρες. Το σπουδαίο όμως είναι αυτή εδώ η κλίμακα. Αυτή εδώ η κλίμακα έδωσε να καταλάβουν ότι το ρολόι, ότι το όργανο αυτό ήταν βυζαντινό. Χρονολογήθηκε το 520 μετά Χριστόν. Και υπήρχε και κάποια περιγραφή από έναν Άραβα, τον Αλ Μπιρουνί, ένα λόγιο του Ισλάμ, τον Αλ Μπιρουνί, ο οποίος είχε περιγράψει κάτι παρόμοιο. Έτσι λοιπόν, ο Μάικ Ράιτ έκανε την ανακατασκευή και αυτό, όπως είπαμε, έχει αυτές τις ακρίβειες που είπαμε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 2 κλίμακες. Η μία είναι η κίνηση της Σελήνης στο Ζωδιακό, η άλλη η κίνηση του Ηλίου στο Ζωδιακό. Εδώ πέρα έχει μια πορτούλα, ένα παραθυράκι. Από εκεί μέσα αφήσουμε την ηλικία της Σελήνης. Πόσο ημερών είναι, 2, 5, 7, 13. Και εδώ κάτω, επίσης, εδώ είναι η φάση που παρουσιάζεται της Σελήνης. Καθώς γυρίζουμε δηλαδή τις ημέρες εδώ πέρα, που είπαμε ότι είναι ημέρες της εβδομάδας και από εκεί καταλάβω ότι είναι εξαιρετικό, εκεί έχουμε μία υλοποίηση των φάσεων. Δηλαδή, τώρα είναι σχεδόν πασέλιος. Αν το γυρίσουμε, με κάθε γύρισμα κάνει ένα κλικ. Κάθε κλικ είναι
μία μέρα. Ο Χρήστης δηλαδή γύριζε κάθε μέρα και ένα πήγε. Και πήγε στην επόμενη μέρα. Τώρα, είπαν ότι σπουδαίο γιατί ο υπολογιστής των διοικητήρων έμοιαζε μετέωρος. Δεν υπήρχε κανένα άλλο όργανο που να είναι τόσο πολύπλοκο. Το πιο πολύπλοκο που υπήρχε ήταν το οδόμετρο. Το οδόμετρο του Ιούνα, το οποίο θα δούμε μετά αμέσως, που περιείχε κάποιους οδοντοτούς στροχούς και κάποιους ατέρμονες κοχλίες. Αυτό το συγκεκριμένο τώρα, ας προχωρήσουμε να το δούμε λίγο πώς είναι μέσα. Βλέπουμε την πίσω πλάκα, η οποία έχει αυτούς τους 8 οδοντοτούς στροχούς εδώ, με το πλήθος απάνω και πώς συνεργάζουν. Και την μπροστινή πλάκα, η οποία έχει 2 μικρούς οδοντοτούς στροχούς, 7 και 10 δοντιών, πολύ ψηλοδουλειά, πολύ δύσκολο να τους πετύχει κανένας. Μπορεί να φτιάξει και 3 και 4 και 10 καμιά φορά μέχρι να φτάσει να πετύχει να συνεργάζεται. Και υπάρχει ένας αναστολέας που δεν αφήνει να γυρίσει πίσω η ημερομηνία. Πηγαίνει μόνο μπροστά. Ο παντογράφος του Ήρωνα, είναι το φωτοτυπικό μηχάνημα των αρχαίων. Με αυτό το σύστημα εκεί, 2 οδοντοτών τροχών που ο ένας έχει μισό πλήθος οδοντιών από τον άλλο και βλέπουμε ότι μπορεί να περιστρέφεται, οπότε σαρώνει όλη την περιφέρεια. Εάν βάλουμε μία γραφίδα στο ένα άκρο του ενός χέρι και ένα δίκτυ στο άλλο, τότε μπορούμε με το δίκτυ να περιγράφουμε ένα σχήμα και το άλλο να μας το βγάλει στο διπλάσιο ή στο μισό. Εάν η σχέση των γραμμαζιών ήταν 1:3, θα μας το βγάζει στο τρίτο ή στο τριπλάσιο και ούτω καθεξής. Εδώ είναι μια προσομοίωση της μέτρησης της πυραμίδας του Θαλή από της μέτρησης της πυραμίδας του Χέου από το Θαλή. Ο Θαλής λέγεται ότι πήγε στην Κίζα σε 30 μήνες γεωγραφικό πλάτος περίπου, ότι πήγε ή στις 21 Νοεμβρίου ή στις 20 Ιανουαρίου. Γιατί τότε το μεσημέρι ο ήλιος ακριβώς ανεβαίνει στις 45 μήνες. Κάβωσε λοιπόν ένα παλούτι κάτω στη γη. Και όταν η σκιά του έγινε ίση με το ύψος του, εκείνη τη στιγμή μέτρησε τη σκιά της πυραμίδας. Και είπε ότι η σκιά είναι ακριβώς όσο το ύψος της πυραμίδας. Πράγματι τότε δημιουργείται ένα τρίγωνο, όπως ξέρουμε, 45-45 μοιρών ορθογώνιο, που οι δύο πλευρές κάθεται συνείς μεταξύ τους. Πάμε να δούμε τα μαγικά του Ήρωνα και πρώτα τη μαγική κρίνη του Ήρωνα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία διάταξη με δύο δοχεία. Ένα πάνω που έχει το νερό το μπλε και ένα κάτω που φαίνεται λίγο μπλε, γιατί δεν έχει μέσα, έχει λίγο. Έριξα λίγο νερό μέσα στο χωνί, όπως είδατε. Και βλέπουμε ότι πηγαίνει στην κάτω δεξαμενή αυτό το νερό που ρίξαμε. Βλέπουμε όμως τώρα ότι αρχίζει το νερό και πόσο ψηλά. Αν το κόβαμε θα ταγόταν σαν πίδακας απάνω. Αυτό το νερό λοιπόν τώρα που πέφτει και κλείνει το κύκλωμα. Όπως βλέπετε μέσα στο γονί η στάθμη παραμένει σταθερή. Τι γίνεται λοιπόν, από το σωλήνα εδώ, το σωλήνα 1 κατεβαίνει κάτω το νερό. Συμπιέζει τον αέρα μέσα στην κάτω δεξαμενή, ο αέρας ανεβαίνει από αυτόν τον σωλήνα στην πάνω δεξαμενή, πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού, συμπιέζει την επιφάνεια του νερού και αυτό δεν έχει άλλη διέξοδο παρά να βγει από αυτό το σωλήνακι απάνω και να κλείσει το κύκλωμα. Θα συνεχιστεί το φαινόμενο μέχρι εξόδου. Όλο το νερό της πάνω δεξαμενής πάει στην κάτω δεξαμενή. Και βέβαια σκέφτεται κανείς εδώ, μα τι γίνεται, πετύχαμε το ακίνητο? Όχι βέβαια. Γιατί όταν αδειάσει την δεξαμενή, θα χρειαστεί να την ξανανεβάσουμε. Λόγω της θέσης της δεξαμενής είχαμε δηλαδή δυναμική ενέργεια, η οποία κάποια στιγμή εξαφλήθηκε και θα πρέπει να επαναλάβουμε. Και πάμε να δούμε τη φιλοσοφική λίδος του Ήρωνα. Λεγόταν μια ουσία που ψάχνανε οι αλχημιστές του Μεσαίωνα για να κάνουν όλα τα μέταλλα χρυσά. Μάλιστα, υπήρχαν και βασιλιάδες που χρηματοδοτήσανε τέτοιες προσπάθειες. Βλέπετε ότι έχουμε εδώ μια. Ρίξαμε λίγο νερό μέσα σε αυτή το δοχείο και μας βγάζει κρασί. Τι γίνεται, αυτό θα το χρηστώ. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε τέτοια θαύματα? Όχι βέβαια, διότι αυτό το δοχείο που βλέπετε εδώ είναι χωρισμένο με ένα διάφραγμα σε δύο μέρη. Στο πίσω μέρος που είναι ο θάλαμος του νερού και στο μπροστινό μέρος που είναι ο θάλαμος του κρασιού. Τι κάνουμε λοιπόν?
Τι κάνουμε λοιπόν? Αδειάζουμε το νερό μέσα στο θάλαμο του νερού. Κατεβαίνει από το σωλήνα κάτω εδώ το νερό και ενώ προηγουμένως έχουμε ρίξει εδώ κρασί στο προστινό μέρος. Όταν λοιπόν κατεβαίνει το νερό στο δεύτερο σχήμα που βλέπουμε εκεί, κατεβαίνει το νερό κάτω, συμπιέζει τον αέρα μέσα στο θάλαμο του νερού. Βγαίνει από μια τρύπα εκεί στο θάλαμο του κρασιού, συμπιέζει την επιφάνεια του κρασιού και το κρασί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά μπαίνει στο σωληνάκι αυτό και βγαίνει και παίρνουμε το κρασί. Έτσι λοιπόν κάνουμε το νερό κρασί ή φαίνεται ότι κάνουμε το νερό κρασί. Το υπερδόσφαιρο είναι ένας χάρτης του νυχτερινού ουρανού. Μπορούμε όμως με αυτό να φέρουμε να στρέψουμε τους δύο δίσκους που υπάρχουν εκεί πέρα, ώστε να φέρουμε σε επαφή την ώρα που θέλουμε, που κάνουμε την παρατήρηση δηλαδή, με την ημερομηνία που κάνουμε την παρατήρηση. Έτσι βλέπουμε στον ουρανό ποιοι αστερισμοί και ποια άστρα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, την δεδομένη στιγμή. Και βέβαια μπορούμε να δούμε ότι εάν κάτι δεν περιλαμβάνεται στο χάρτη και είναι και κάπως φωτεινό, είναι οι πλανήτες. Ή θα είναι η Αφροδίτη, ή θα είναι ο Δίας, ή θα είναι ο Άρης, ή θα είναι ο Χρόνος. Αυτοί φαίνονται πολύ καλά. Πάμε πιο κάτω. Εδώ είναι μία διάταξη, μία προσομοίωση για τη μετάφραση των ημερών. Η μετάφραση των ημερών είναι λιγάκι δύσκολη να την καταλάβει κανείς. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτό εδώ πέρα το οργάνο για να δείξουμε στους μαθητές πώς μεταπίπτουν οι ημερίδες. Σήμερα βρισκόμαστε στην 8η μοίρα πριν το τέλος του ζωδίου των Ιχθύων. Ενώ στην εποχή του Πτολεμαίου βρισκόμαστε στο ζώδιο του Κρύου. Πώς γίνεται όμως η μετάπτωση? Εδώ βλέπουμε έναν άξονα, έναν μπρούτζινο άξονα, ο οποίος είναι καρφωμένος κάθετο σε έναν δίσκο που η περίμετρό του, η περιφέρειά του, υλοποιεί τον ουράνιο ισημερινό. Ενώ εκείνη η δεύτερη γύρω-γύρω που έχει τα ζώδια είναι η εκλειπτική, δηλαδή η ζώνη των ζωδίων. Για να δούμε πώς μπορούμε να δούμε πώς μεταπίπτουν οι ισημερίες. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στον πονικό αστέρα. Αυτός ο πράσινος είναι στον πονικό αστέρα. Στον πονικό αστέρα θα είναι ο άξονας το 2000% ακριβώς. Ακόμα δεν είναι, έχει απόκριση περίπου μια μοίρα. Προχωράμε λοιπόν, το προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στον Βέγα, που είναι το λαβρότερο αστέρι του ημισφαιρίου, στο οποίο Βέγα θα είναι το 14.000 μετά Χριστόν. Σε 12.000 χρόνια. Μακάρι να είναι το ανθρώπινο γένος να υπάρχει εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν είναι στο Βέγα και κοιτάξουμε κάτω την τομή των δύο κύκλων που μας δίνει το ιερνό ή σημερινό σημείο, θα δούμε ότι είναι στην Παρθένα. Το υδραυλικό ρολόι του Αρχιμίδη. Η κατασκευή του πήρε περίπου ένα χρόνο. Είναι ένα φοβερά πολύπλοκο όργανο, έχει 2,5 μέτρα ύψος, είναι το πιο μεγάλο έκθεμα που υπάρχει. Δυστυχώς το κλείσαμε τελευταία και δεν μπαίνει φως για να φαίνεται το τι ακριβώς έγινε. Θα εξηγήσουμε όμως ευθύς αμέσως πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Ο Αρχιμίδης ήταν ένας φοβερός φως, ένας κοινός κινητός και να τον αντιγράψει ακόμα είναι δύσκολο. Ήταν πραγματικά φοβερός. Αρκεί. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η πάνω δεξαμενή, η οποία είναι ας πούμε η αποθήκη που ρίχνουμε το νερό κάθε 12 ώρα. Το νερό βγαίνει και με τη βοήθεια ενός πλωτήρα, πέφτει σε ένα αλογοχείο και που κρατάει σταθερή τη στάθμη, όπως ακριβώς το καζανάκι στην τουαλέτα μας. Λένε ότι ήταν εφευρέτης και του πλωτήρα ο Αρχιμίδης. Άλλοι λένε ότι ήταν ο Κτησίδιος. Λοιπόν, από εκεί πέφτει πως ήταν σε ένα άλλο δοχείο. Τριγωνικής διατομής, το οποίο καταλήγει σε ένα άλλο τραπεζοειδής διατομής, το οποίο και τρίμες. Τώρα, βλέπουμε ότι μέσα στην κεντρική δεξαμενή έχει ένα πλωτήρα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με αλυμάδα και περνάει γύρω από έναν τροχό ο οποίος περιέχει 12 σφαίρες. Κάθε σφαίρα αντιστοιχεί σε μία ώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Καθώς κατεβαίνει
ο πλωτήρας περιστρέφει το σωροφορέα. Και κάθε ώρα έρχεται μία σφαίρα εκεί στην είσοδο του Σωλήνα. Ίσοδο. Να το. Αναγκηχάρη. Εδώ, στην είσοδο του Σωλήνα, πέφτει η σφαίρα, χτυπάει εδώ το καμπανάκι, χτυπάει αυτή την προεξοχή εδώ πέρα και χτυπάει το καμπανάκι και από εκεί πέφτει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που είναι προέκταση του τραπεζοδίου δοχείου. Και το δοχείο ανατρέπεται. Ανατρέπεται το δοχείο και το νερό σιγά σιγά κυλάει στο δοχείο αυτό. Καθώς όμως ανατρέπεται το δοχείο, χτυπάει ένα μοχλό εδώ πέρα και εμφανίζεται ένα πουλί μέσα στον κύκλο. Το οποίο κελαϊδάει. Πώς κελαϊδάει? Το νερό κατεβαίνει κάτω, μπαίνει μέσα στο κάτω δοχείο και από μια σφυρίχτρα που υπάρχει σε μια μεριά εκεί πέρα κάνει ένα κυματιστό έτσι κελάιδημα. Αν θυμόσαστε παλιά τα γουργούδια που είχαμε στα πανηγύρια. Ναι, στο υπαρίσιο τα θυμούνται. Κάνει ακριβώς την ίδια. Κάνει δηλαδή σαν το πουλί της ο Πανάκος. Λοιπόν, ενώ η σφαίρα πέφτει στο δοχείο των σφαιρών που βλέπετε εκεί. Εν τω μεταξύ, ένα μέρος του νερού πέφτει σε ένα διπλανό δοχείο, το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω με τροχαλίες. Έχει ένα σύστημα τροχαλιών και κατεβαίνει προς τα κάτω. Και όταν κατέβει προς τα κάτω, εμφανίζεται ένα φίδι. Αμέσως τη στιγμή που έχει φύγει το πουλί. Δηλαδή έρχεται το φίδι και φοβερίζει το πουλί. Και φεύγει το πουλί. Και μετά, επειδή το κεκκίνο το δοχείο έχει τρύπες, αδειάζει και υπερισχύει ένα αντίβαρο που υπάρχει και ξαναφέρνει το φίδι στη θέση του. Χάνεται και το φίδι δηλαδή. Και έτσι επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτή η διαδικασία. Αυτό λοιπόν ήταν, είναι μια εκδοχή του ρολογιού του Αρχιμίδη, γιατί υπάρχουν κι άλλες. Πάμε να δούμε το ορνόμετρο. Αυτό είναι ένα όργανο με το οποίο μετρούσαν τις αποστάσεις και οι Έλληνες σε στάδια, ένα ταξιδιωτικό στάδιο 177,42 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι ένα μέρος άμαξας, υπάρχει ένας τροχός εδώ πέρα, ο οποίος τροχός όταν κάνει μια στροφή, μάλλον όταν κάνει 100 στροφές, διανύει ένα στάδιο το αμάξι και υπάρχουν και εδώ τύμπανα καταγραφής. Ας δούμε όμως πώς λειτουργεί. Πρώτα να δούμε το εσωτερικό του. Βλέπετε ότι υπάρχουν οδοντοτή τροχή και ατέρμονες κοκλίες εδώ. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Γυρίσουμε τη ρόδα. Υπάρχει μία φτερωτή εκεί και ένα ξυλαράκι το οποίο βγαίνει, είναι συνδεδεμένο στον έξονα. Και βγαίνει και χτυπάει τη φτερωτή. Κάθε φορά την πάει και μια θέση. Εδώ πέρα βλέπετε τα τύμπανα καταγραφής. Βλέπετε πώς γυρίζει αυτός ο στρόφανος εκεί. Κάθε 10 στροφές κάνει ένα κύκλο. Ενώ στο τύμπανο εδώ αριστερά έχουμε 100 στάδια μετράει σε μια στροφή, το δε άλλο 44.000 στάδια. Δηλαδή 4 εκατομμύρια στροφές πρέπει να κάνει η ρόδα για να φέρει αυτό μια στροφή. Περίπου 7.000 χιλιόμετρα. Είναι, αυτό έχει κατασκευαστεί από την περιγραφή του Ήρωνα. Μηχανισμός άντλησης νερού της Περαχώρας. Να λοιπόν που ήρθαμε και σε κάτι δικό μας εδώ πέρα. Αυτός ο μηχανισμός βρέθηκε στην Περαχώρα Κορυνθίας σε ανασκαφές που γίνανε 1963-1965 από κάποιον Εγγλέζο ονόματι Τόμλινσον. Βλέπετε εδώ ένα σύστημα οδόντωσης το οποίο είναι λίγο πρωτόγωνο εδώ πέρα. Τι γίνεται λοιπόν? Υπάρχει ένας καδοτροχός, ένας τροχός δηλαδή ο οποίος έχει κάδους. Η διαμετρός του ήταν από 4 μέχρι 6 μέτρα. Τέτοιοι υπήρχαν πάρα πολύ στον Ήλιο. Είναι όμως ακριβό. Ένα τέτοιο όργανο για να τα αγοράσει ένας απλός ιδιώτης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι εκεί που είναι τα χέρια ζεύαμε δύο υποζύγια, δύο βόρεια ας πούμε. Και βλέπουμε πώς γίνεται το νερό, ανεβαίνουν τα δοχεία, γίνεται το νερό μέσα στο λούκι αυτό, πάνε πιάνουν το σωλήνα και από εκεί διοχετεύεται όπου εμείς θέλουμε. Το μάγκανο του Φίνωνα του Βυζαντίου δεν διαφέρει και πολύ από τα μεγαλοπήγαδα που είχαμε πριν από μια πεντηκονταετία και τα δουλεύαμε. Βγάζει νερό όμως από μεγάλο βάθος, ενώ η προηγούμενη κατασκευή έβγαζε νερό από επιφανειακές συνάξεις νερό, από λίμνες, από ποτάμια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι δουλεύουμε το ίδιο περίπου τρόπο, τα γρανάζια πάλι είναι λίγο πρωτόγωνα, κολλάει και καμιά φορά. Λοιπόν, και έτσι βγάζουμε νερό από μεγάλο βάθος. Ο Κοκλίας του Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης έφτιαξε τον Κοκλία σε ηλικία 22-23 ετών. Τότε ήταν στην Αλεξάνδρεια και σπούδαζε.
Αλλά στην πίσω στη Σιρακούση τα πράγματα ήσαν άσχημα. Είχε αρρωστήσει ο πατέρα του, το ήξερε ο Αρχιμίδης. Και λέει λοιπόν ο Θρύλος ότι ο Αρχιμίδης, όταν έπιασε καμιά δεκαριά τέτοιες κοκλίες, είναι ο εφευρέτης του κοκλία, και πήρε κάπου στους Αιγυπτιακούς στατήρες, σηκώθηκε να φύγει να πάει στο μουσείο να δει τον φίλο του, τον Κόνωνα, το Σάμιλο, με τον οποίο ήσαν φίλοι και είχε αλληλογραφία μετά. Και τώρα ο δούλος του, κάτσε εδώ να φτιάξουμε κανένα, να οικονομήσουμε τίποτα. Ο Αρχιμίδης όμως, του φτάνανε αυτά που πήρε για να σπουδάσει. Ήταν δηλαδή παράξενος. Πήγε λοιπόν στο έστω το λέγαμε τουλάχιστον σήμερα. Έκανε το μεράκι του δηλαδή και αυτό προείχε. Πήγε στο μουσείο λοιπόν να κάνει γεωμετρία εκεί με τους φίλους του και παράτησε τις κοκλίες και τον δούλο ψήξε. Εδώ βλέπουμε πώς λειτουργεί. Αυτός έχει πολύ μεγάλη κλίση ο κοκλίας. Είναι οριακή κλίση που είναι η Πυθαγόρια Τριάδα. 3-4-5 οι διαστάσεις. Βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε να βγάλουμε νερό. Παρά το ότι δεν έχει συγκριθεί από το καιρό που κατασκευάστηκε, δεν είναι εύκολο. Όσο περισσότερο είναι, τόσο δύσκολο να τα συντηρήσει κανείς. Εδώ βλέπουμε τη λειτουργία του κοκλία από έναν φελάχο εδώ στον ήλιο. Έτσι βλέπετε, βγαίνει νερό, αλλά η κλίση είναι μικρή όμως. Βγαίνει εύκολα το νερό. Δεν χρειάζεται να φέρει δυνατά γρήγορα, γιατί το νερό πηγαίνει προς τα πίσω. Σήμερα ξέρουμε ότι το χρησιμοποιούμε το κοκλία του Αρχιμίδη για να ανεβάζουμε στα σιλό, σιγηρά κλπ. Ο καταπέλτης του Αρχιμίδη, αυτός ο καταπέλτης εδώ είχε γίνει για τις ανάγκες του θεατρικού. Είναι ένας καταπέλτης όχι σαν εκείνους που υπήρχαν πραγματικά. Είναι εφοριασμένος με πολύ περισσότερα, έχει πολύ περισσότερες ικανότητες δηλαδή. Mm. Εδώ μπορεί να αλυψωθεί, όπως βλέπουμε, με τη βοήθεια βαρούκου και τροχαλιών, μπορεί να αλυψωθεί εύκολα από έναν ή δύο στρατιώτες. Βλέπετε εδώ τις τροχαλίες, μάλιστα υπάρχουν και κινητές τροχαλίες. Να, βλέπουμε εδώ τι γίνεται τροχαλία. Και εδώ μπροστά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια τύμπανα που έχουν συνεστραμμένα σκοινιά. Εκεί μέσα αποθήκευα την ενέργεια για τους καταπέλτες. Είναι ένας παλίτομος πετροβόλος καταπέλτης των τριών ταλάντων. Δηλαδή ρίχνει βλήμα που πάει στα 400 περίπου μέτρα και είναι 70-75 κιλά, κάπου εκεί το βάρος του. Έκανε μεγάλη ζημιά στο πρώτο Καρχιδονικό πόλεμο, όπου ο Άγιος Κλάβιος επιτέθηκε στις Σιρακούσες, χωρίς βέβαια τότε να έχει ναυτικό, από δεκάτσε κυριολεκτικά τις ρωμαϊκές σπήρες που πλησίαζαν σαν τείχη. Και βέβαια έχει μια άλλη ευκολία, ότι μπορεί να γυρίσει δεξιά και αριστερά. 7,5 μέρες αριστερά, 7,5 μέρες δεξιά. Έχοντας λοιπόν τέτοια πολλά στα τείχη, ο Αρχιμίδης δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει κοντά. Και βλέπουμε και εδώ τώρα πώς ακριβώς το. Τραβάνει πίσω το φορέα της πέτας και αυτόματα μπορεί και εκπροσέχεται μπροστά. Εδώ βλέπουμε έναν καταπέλτη από εκείνους που πραγματικά υπήρχαν. Που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος, που είχε ο Δημήτρης ο Πολιορκητής κλπ. Βλέπετε ότι τους υπηρετούν 12 άτομα. Ο Αρχιμίδης μπορούσε του Αρχιμίδη να τους υπηρετήσει 3-4 άτομα. Έτσι λοιπόν θεατρική αδεία φτιάξαμε εμείς εκείνο τον καταπέλτη με πολύ περισσότερα προσόντα. Δεν είναι. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε πηγές δηλαδή. Και πάμε εδώ τώρα να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες των ελληνιστικών χρόνων και τη βιομηχανική επανάσταση. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία το 18ο αιώνα. Καταληπτική για τη συντέλεσή της υπήρξε η ξανά ανακάλυψη του ατμοκινητήρα, της ατμομηχανίας. Ξανά γιατί οι Έλληνες της ελληνιστικής εποχής διέθεταν ατμοκινητήρα. Ήταν διαφορετικός όμως των Ευρωπαίων. Ο πρώτος ατμοκινητήρας φτιάχτηκε από κάποιον λογαγό Σέιβερι το 1698. Βελτιώθηκε από τον Νιούκομεν το 1712 και μετά από το μεγάλο φυσικό τον James Watt. Όπου έγινε πια, χρησιμοποιήθηκε πια, ενώ στην αρχή χρησιμοποιείται μόνο για να βγάζει νερό από τα λατομεία. Μετά χρησιμοποιήθηκε ευρύτερα στην υφατουργία και λοιπά, σε όλη τη βιομηχανία της Αγγλίας. Η πρώτη όμως ατμομηχανή που τράβαγε σειρμό κατασκευάστηκε μόλις το 1829 και έκανε τη γραμμή Manchester Liverpool. Για να δούμε λοιπόν τι είχαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες είχαν αυτό εδώ το πράγμα. Τι είναι αυτό? Η σφαίρα του Ήρωνα ή αιωλόσφαιρα όπως τη λέμε. Που αποτελείται από ένα καζάνι που βλέπετε εδώ κάτω
που του βάζουμε φωτιά, μέσα νερό και του βάζουμε φωτιά. Ο ατμός περνάει από τα σωληνάκια αυτά, τα κατακόρυφα, μπαίνει στο οριζόντιο, μπαίνει στα δύο οριζόντια σχέδια εδώ πέρα, που έχουν ακροφύσια και μπαίνουν σε μια σφαίρα. Υπάρχουν επίσης δύο άλλα σωληνάκια και έχουμε ένα ακροφύσιο εδώ και ένα ακροφύσιο εκεί. Όταν γυρίζει, όταν λοιπόν μπαίνει μέσα ο ατμός, μη έχοντας που να φύγει, φύγει από τα ακροφύσια. Έτσι λοιπόν περιστρέφει γρήγορα τη σφαίρα του Ήρωνα, την αιωλόσκατα. Λένε ότι είναι ο πρόδρομος της απομηχανής. Δεν είναι μόνο ο πρόγονος της απομηχανής, είναι και ο πρόγονος του τζετ. Γιατί εδώ φαίνεται ότι λόγω της αρχής διατήρησης της ορμής, εκτοξεύοντας προς τα πίσω τον ατμό, κινείται το σώμα προς τα μπροστά. Επομένως είναι και του τζετ πρόγονος. Ας δούμε λοιπόν σε λειτουργία. Αφού του βάλουμε φωτιά, βλέπουμε πως γυρίζει, βλέπουμε επίσης ότι έχουν και κάποιες διαρροές ατμού εκεί από το σημείο που μπαίνουν τα ακροφύσια μέσα στη σφαίρα. Εκεί είναι λιγάκι αναπόφευκτο, εκτός αν έχουν γίνει από τόρνο. Εγώ δεν έχω τόρνο και επομένως έχω τις διαρροές αυτές. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μια άλλη μορφή του σφαίρας του Ήρωνα ίσως μας εξυπηρετούσε καλύτερα. Έτσι λοιπόν αυτή εδώ όπως βλέπουμε η αναρτημένη σφαίρα του Ήρωνα, η οποία έχει διαστάσεις, έχει διάμετρο 20 εκατοστά, έχει τα ακροφυσιά της ένα εδώ και ένα εκεί στερεωμένα πάνω στο σώμα της και δεν έχει να διαφύγει ενέργεια. Βέβαια έχει άλλα προβλήματα, άλλα μειονεκτήματα που δεν έχει άλλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει για έναν ας πούμε ερασιτέχνη κατασκευαστή είναι προσφορότερη αυτή εδώ πέρα. Ας δούμε αυτή. Εάν την εφοδιάσουμε με ένα σύστημα γραναζιών, τι μπορεί να κάνει. Εδώ βλέπω ότι είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα γραναζιών όπου η σε κατακόρυφο άξονα κίνηση μετατρέπεται σε οριζόντιο και διοχετεύεται από εδώ για κίνηση. Ενώ ξαναγίνεται κατακόρυφο εδώ και ξαναγίνεται οριζόντιο εδώ πέρα. Θα δούμε γιατί. Εδώ βλέπουμε τη σφαίρα του Ήρωνα που γυρίζει και βγάζει νερό από ένα μάγκαλο πύρονα. Άρα θα μπορούσε η αρχή να βγάλει το νερό. Βλέπουμε εκεί πέρα υπάρχει βέβαια στο μάγκαλο του Ήρωνα μπροστά, είναι φωτιασμένο με ένα σύστημα γραναζιών, συνδέεται με τον άξονα και έτσι βγάζει το νερό, το οποίο πέφτει εκεί σε ένα δοχείο και από εκεί εγώ το διοικητεύω πάλι μέσα στο ίδιο το δοχείο, ας πούμε, για να μην γεμίσει τον τρόπο νερά. Πάμε εδώ να βλέπουμε άλλη μια εφαρμογή, βλέπουμε πάλι τη σφαίρα του Ήρωνα που γυρίζει και σηκώνει ένα βάρος με μια τρίκολο ανισοτική μηχανή του Ήρωνα, η οποία βλέπετε ότι έχει δύο εργάτες εδώ, γιατί οι άνθρωποι τη δουλεύουν συνήθως. Υπάρχει και ένας αναστολέας εδώ για να ξεκουράζονται όταν κουράζονται. Σηκώνεται πολύ σιγά βέβαια αυτό το βάρος, αλλά σηκώνεται. Περιέχει επίσης ένα βαρούλκο εδώ αυτή η μηχανή και περιέχει και πάνω στα σκοινιά και κάτω που βλέπετε εκεί, περιέχει επίσης ένα σύστημα πολύσπαστο. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά βλέπουμε πως γυρίζει αυτή και ανεβάζει στο βάρος. Εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ένα ατομηχανή σειρμό. Γιατί κουβαλάει το βάρος της. Υπάρχει ένας κινητήριος άξονας εδώ. Κατεβαίνει. Συγγνώμη, εδώ πέρα είναι πίσω. Εδώ μπροστά είναι το σύστημα διευθύνσεως. Με οδοντοτό τροχό και οδοντοτό κανόνα. Υπήρχε στην αρχή, αλλά αυτό δηλαδή μπορεί να κινήσει και κάτω στο έδαφος. Έτσι βλέπουμε λοιπόν εδώ, αυτός είναι ο οδοντοτός τροχός όπως βλέπουμε και ο οδοντοτός κανόνας μπροστά. Και δεξιά και αριστερά έμεινε κάποια στελέχη εκεί που την τραβάμε πάλι προς τα πίσω έτσι για να δούμε πάλι. Προσπροχωράει. Δυστυχώς αυτή εδώ πέρα όπως βλέπετε έχει και μια ταλάντωση η οποία τη δυσκολεύει λίγο. Εάν δηλαδή ήταν πιο κεντρική η στήριξή της, θα ήταν πολύ καλύτερα, γιατί δεν θα έκανε αυτή την ταλάντωση το αναγκάζει να κάνει και λίγο προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν σηκώνουμε το βάρος. Είδαμε το φίλο του, συγγνώμη, έτσι λοιπόν μετακινείται και η ίδια. Είδαμε λοιπόν τρεις εφαρμογές της αιωλόσφαιρας. Νερό από το πηγάδι, ανύψωση βάρους και τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σειρμό τα σύρρη βαγόνια, ας πούμε. Αν βέβαια δεν χρησιμοποιήσει ένα καζάκι από το κύριο που κάνει το καφέ, όπως έχει εδώ πέρα, να του βάζει περισσότερη φωτιά και μπορείς να εκμεταλλευτείς την ενέργεια καλύτερα. Εδώ βλέπουμε πώς συνδέονται τα γρανάζια κάτω εδώ,
πώς το κατακόρυφο, όπως έχετε από πάνω, ποτηρογράνωσο, ας πούμε, συνεργάζεται με το άλλο, που είναι ο κινητήριος άξονας. Γιατί λοιπόν μπορούμε να τα τελευταία λοιπόν βίντεο συγχωρούν υπέρ της απόψεως ότι οι Έλληνες της ελληνιστικής περιόδου είχαν την τεχνολογική οριμότητα να κάνουν τη βιομηχανική επανάσταση. Αν τουλάχιστον δεχτούμε ότι μια αερολόγια σε ρεαλιστικές διαστάσεις θα έχει ικανοποιητική απόδοση. Δεν είναι σίγουρο, πρέπει να το δοκιμάσουμε. Νομίζω όμως ότι θα είναι θετικό. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να δείχνουν πως οι Έλληνες επιχείρησαν κάτι τέτοιο. Γιατί έγινε αυτό. Ο πρώτος και ευκολότερος λόγος που κανείς βρίσκει είναι το εξής. Οι Έλληνες, λέει, είχαν σε αφωνία τη φθηνή εργασία των δούλων. Και δεν ενδιαφέρονταν για εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού. Μετά, η κατάργηση της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους εμπόδισε μια τέτοια εξέλιξη. Είναι αλήθεια ότι οι Ρωμαίοι δεν ενδιαφέρονταν και τόσο πολύ για την στιγμή. Ήταν πιο πρακτικοί άνθρωποι. Δεν υπήρχε μια κρίσιμη μάζα οικονομικών μεγεθών. Η έννοια της οικονομίας βεβαίως υπήρχε. Η ζήτηση οικονομικών αγαθών δεν ήταν όμως τέτοια ώστε να συμβεί μια απέτηση βιομηχανικής παραγωγής. Λέει ο Επαΐου πάνω στο θέμα, ο Θεοδόσης Τάσος που υπήρξε καθηγητής μου στο Πολυτεχνείο και δάσκαλός μου σε κάποιο σεμινάριο εκπαιδευτικών για την τεχνολογία, με αυτό ακριβώς το θέμα. Ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε όμως και την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του επιστήμονα, του σοφού της εποχής δηλαδή. Δύσκολα θα μπορούσε να το χειραγωγήσει κάποιος ώστε να πιστεί πως πρέπει να εργαστεί για το κέρδος και όχι για ό,τι υπαγόρευε το μεράκι του. Δηλαδή, ίσως δεν ήταν όπως οι σημερινοί επιστήμονες, τους αρπάζει μια εταιρεία, τους βάζει σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα και τους λέει βγάλτε την πατέντα για να απονομήσουμε. Ίσως ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Εδώ τελειώσαμε λοιπόν και ας δούμε ποια είναι τα βραχυπρόθεσμα σχέδια για το μέλλον της έκθεσης. Λέω βραχυπρόθεσμα γιατί πρώτα ο Θεός, όπως λέμε όλοι. Να είμαστε καλά. Το πρώτο μας λοιπόν είναι να κατασκευάσουμε μια προσωμείωση αναπαράσταση του Διόρκου με ομοίωμα διεισνιζόμενης τριήρους. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, εάν επιτρέψουν οι συνθήκες, οικονομικές κλπ. Κλπ. Να γίνει μεταφορά της έκθεσης σε μεγαλύτερο και λειτουργικότερο χώρο. Ήδη υπάρχει μια πρόταση και πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα και για εκείνον ο οποίος κάνει την ξενάγηση, αλλά και για τους μαθητές και τους επισκέπτες, οι οποίοι θα κάθονται ίσως σε κάποια καθίσματα, να μην κάθονται όρθιοι και θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι την έκθεση ώστε να είναι επισκέψιμη από οποιοδήποτε πολίτη, αφού βέβαια έχουμε ήδη πινακίδες, οι οποίες περιγράφουν τη λειτουργία του κάθε οργάνου και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Θα τις οποθήσουμε και θα περνάνε οι μεταπεί και αλλοδαπεί να βλέπουν τι ακριβώς είναι αυτό εάν λείπει ο παρουσιαστής. Λοιπόν, αυτά είχα να παρουσιάσω για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως, θα ήθελα δικία να μείνω και ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, τη Μαρία, η οποία μου συμπαραστέκεται και με ισχύει στις προσπάθειές μου και αγωγίστος σκουπίζει και ξανασκουπίζει το σπίτι από τα ρηγίσματα χαλκού και μπλούτσου και από τα ροκανίδια του ξύλου τα οποία φέρνω από το μπαλκόνι από μία αυτοσχέδια παράγκα την οποία έχω φτιάξει και τη χρησιμοποιώ ως εργαστήριο. Σας ευχαριστώ όλους που αφήσατε ό,τι είχατε ωραίο απόψε να κάνετε και έρθετε σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Είναι πολύ δημιουργικό για μένα και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος. Thank you.